Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τις πεταλιοκυλίδες, αλλά επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε την έννοια πεταλιοκυλίδα, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πέρα. Και θα ήθελα να αρχίσω με μία ερώτηση. Εσείς, τι νομίζετε από... Σκεφτείτε με τους τρόπους οι ίδιοι δημιουργούν με ποιους τρόπους δημιουργούνται πεταλιοκυλίδες. Δεν σου φέρω όπως εσύ είπα. Πώς δηλαδή. Κυρίως από τα απόβλητες. Από διάφορους τους παράγοντες. Αν ένα πλούτο με καταφέρει το τέλο από τη μία προς την άλλη να προηγήσει, το τέλο από το άλλο. Από ατύχημα δηλαδή. Άννα. Αυτό είναι, πιστεύω και εγώ, ο πιο σημαντικό τρόπο να δημιουργηθεί. Και πιο συχνά. Ναι, πέσμα. Γενικά ο ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή μπορεί να. Δεν είναι μόνο κατά λάθο τα πάτη σχήματα. Γίνεται από τον άνθρωπο, δεν γίνεται φυσικά, δεν μπορεί να υπάρξει πεταλιοκυλίδα. Ναι, επίση θα ήθελα να προσθέσω ότι μπορεί να γίνει και μέσω τη καθάριση κάποιων αντιπαλικών. Και θα πετάνε, ας πούμε, επίτηδες οι άνθρωποι, γιατί δεν τα χρειάζονται, εκτός από τα ατυχήματα, δηλαδή. Μπορεί να έχουν τόσο. Ναι. Τώρα, ας προχωρήσουμε στις πεταλιοκυλίδες. Από ό,τι βλέπετε, στην επιφάνεια του νερού βρίσκονται υπολείμματα πετρελαίου, διότι, όπως είπε και η Άννα πριν, το πετρέλαιο είναι πιο ελαφρύ από το νερό και επειδή είναι τερατογενές μείγμα, δεν διαλύεται μαζί του. Και έτσι πηγαίνει στην επιφάνεια. Ωραία. Βέβαια, μετά που δημιουργείται μια πεταλιοκυλίδα στη θάλασσα, υπόκειται σε μια διαδικασία βιοδιάστασης μέσω κάποιων οργανισμών ζωντανών και μετά από τρεις μέρες χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το υδρόφουγο, που ενσωματώνεται τα συστατικά του ενσωματώνονται σε σβόλους και κάθονται στον πάτο της θάλασσας και το υδρόφυλλο τμήμα, το οποίο δημιουργεί αυτό που βλέπετε εδώ το μαύρο, που λέγεται μους σοκολάτα. Έτσι. Και τι γίνεται. Το περισσότερα, όχι μάλλον, τα δύο τρίτα, ένα τρίτο λοιπόν αυτών των συστατικών είναι τέλος πάντων αποτελείται από θετικά συστατικά. Μήπως ξέρετε ποια είναι τα θετικά συστατικά. Θετικά συστατικά. Τα συστατικά του πετρελαίου. Ναι, τι ιδιότητα όμως έχουν. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν αυτά τα 30-40% των που αποτελείται το πετρέλαιο τέλος πάντων συστατικών μπορεί να εξαφανιστεί, όμως το υπόλοιπο παραμένει και αφού δημιουργεί ένα στρώμα επιφανειακό. Και τι κάνει αυτό το στρώμα, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του οξυγόνου που είναι αλλαγή οξυγόνου στη θάλασσα. Δηλαδή από την επιφάνεια. Θάλασσα και στον αέρα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι δημιουργούνται περισσότεροι οργανισμοί που καταναλώνουν οξυγόνο, ενώ το οξυγόνο μειώνεται μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν μπορεί να προμηθευτεί από τον αέρα. Οπότε κάποιοι οργανισμοί μπορεί να πεθάνουν. Εκτός όμως από αυτό, μπορεί και σαν ασπίδα που δημιουργεί αυτό το νεφράνι, δεν μειώνει και την. Όχι, μάλλον να σας το πω αλλιώς, τα φυτά. Ένα χαρακτηριστικό των φυτών, πολύ σαν που εμείς δεν το έχουμε. Ποιο είναι. Σύμφωση.
είναι σαν άλλες τεχνίες. Το πλανητών που ήταν πριν. Άρα τι θέλουν οι άνθρωποι. Άρα, το πετρέλαιο που βρίσκεται πάνω στη μερικά της θάλασσας δημιουργεί μια σπίδα που εμποδίζει αυτό το φως να μπει μέσα στο νερό. Βέβαια όχι όλο, ένα μέρος του. Και μετά όλο. Και έτσι, και αυτά παθαίνουν. Μπορεί να πεθάνουν βέβαια σε μερικές περιπτώσεις. Ναι, από ασφυξία έχει συμβεί. Ωραία. Βέβαια, τώρα θα σας έλεγα ότι για να διασπαστεί και μια πετρελαϊκή πηγή θα πρέπει να υπάρχουν καιρικές συνθήκες επίσης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο φυσικής δεν πρόκειται σχεδόν ποτέ να διασπαστεί. Οπότε, ενώ και εδώ είναι οι οργανισμοί, βλέπετε τα αποτελέσματα που πετρελαιοειδών στους οργανισμούς. Οπότε έχουμε πάνω στο τα πάλι, βλέπετε, τα έχουν πάει σαν τεστ, τα πετρελαιο. Και αυτό ευθύνεται στα καιρικά φαινόμενα. Ναι, τέλος πάντων. Και τι σημαίνει αυτό. Όσο πιο έντονα είναι τα ενεργειακά φαινόμενα, τόσο πιο εύκολα διαλύεται το πετρέλαιο. Και αυτό βέβαια, τέλος πάντων, στη Μεσόγειο ειδικά, που δεν υπάρχουν τόσο πολλά έντονα ενεργειακά φαινόμενα, όπως κύματα, ας πούμε, έντονα, ή άλλα διάφορα. Που επηρεάζουν τα άνθρωπα. Έτσι είναι πολύ πιο δύσκολο να διαλυθεί το πετρέλαιο. Τώρα θα σας πω για διάφορους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Πρώτα, αρχικά μάλλον, ο πρώτος τρόπος που βρέθηκε για την αντιμετώπιση του ήταν η τοποθέτηση χημικών μέσα στη θάλασσα, η οποία όμως παρόλο που διέλυε το μικρότερα συστατικά και στα απλά άλλα συστατικά του πετρελαίου, τα οποία δεν θα σας πω σε αυτό το μάθημα. Αλλά, παρόλο την αυτή σημαντική ιδιότητά του, τα χημικά αυτά ήταν τοξικά στους οργανισμούς που ζούσαν στην θάλασσα. Οπότε αυτός ο τρόπος πλέον δεν χρησιμοποιείται. Όμως χρησιμοποιούνται διάφορα φράγματα τα οποία περιορίζουν το πετρέλαιο σε συγκεκριμένες περιοχές και άμα φύγουν οι οργανισμοί που ζουν σε αυτήν την περιοχή να μεταχυθούν σε μια άλλη, τότε βάζουν αυτά τα διάφορα άλλα βέβαια ένζυμα και μετά διασπάται εύκολα το πετρέλαιο. Αυτό είναι το τέλος της. Αν έχετε τίποτα άλλο να με ρωτήσετε. Ναι. Είπατε ότι ο Ευκλήδης δημιουργούν ένα στρώμα στην φάση της γης που δεν αφήνει να περάσει η ηλιακή στη γη. Ναι. Αυτοί οι εργαζόμενοι που ζουν μέσα στις Ευκλήδες τι θέλουν από αυτό. Ποια είναι η επιφάνεια της γης, της θάλασσας? Ναι, είναι μοριακό στρώμα εξωτερικά της. Ναι, πάνω από αυτό. Και αφού είπατε ότι δημιουργούν ένα στρώμα πάνω στη θάλασσα, φέρνει ένα ρεύμα, πότε θέλει να βρει. Φέρνει λόγω τη έλλειψη οξυγόνου ή τη έλλειψη ηλίου. Γιατί είναι. Δεν είναι μέσα στο πλήρωμα οι οργανισμοί αυτοί. Όχι, οι οργανισμοί αυτοί είναι κάτω στη θάλασσα, δεν είναι μέσα. Αν και υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί μέσα, τον οποίο ουσιαστικά τροφή είναι το πετρέλαιο. Είπατε πως οι οργανισμοί που ζούμε στη θάλασσα, το λέω οργανισμοί εννοώ, κυρίως τα ζώα, αν τα ψάρια και τα αν μολυνθούν και δεν πεθάνουν και τα πιάσουν εμείς και θέλουμε να τα φάμε για σπάτα, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε αν όντως έχουν μολυνθεί από την πετρελαίου? Σίγουρα θα δεις εξωτερικά για τα κολλήματα πετρελαίου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο πιο. Αυτά λοιπόν τα ψάρια δεν μπορούμε να τα φάμε. Φυσικά και γιατί μπορεί τα
Πριν είπα ότι μπορούν να δημιουργηθούν από ανθρώπινη παρένθεση, ομάδες. Και μερικές φορές βέβαια ευθύνονται οι άνθρωποι, αλλά κατά λάθος, όπως ατυχήματα, όπως είναι τώρα. Αλλά κάποιες άλλες φορές το κάνουν και επίτηδες. Ναι, θα μπορείς να μου προσδιορίσεις να μιλήσεις. Ο σεισμός είναι τόσο δυνατός ώστε να υπάρχει μια προβολή σε αυτά τα χώματα για οι ίδιοι επιστήμονες. Καλό σας βράδυ.